Μην κοιτάς τώρα, τώρα τα κλασικά. Λοιπόν, μας έσωνε και δεν ζει. Πλέον τα χέρια του δεν ζει. Είμαστε μια δυτική μαθητή και να κάνουμε και ορούς από τα τραπάκια. Πάει το Μαρία τώρα, ας πούμε. Είμαστε αυτά, δεν είναι στο καλό μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Του Βασιλεύου, ουράνιε παράκλη, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παντού παρών και τα πάντα τηρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και χάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντες παράς ημών. Αμήν. Σύριοι, είστε την πόρτα μόνο. Θα φύγω απέξω. Κάτσε. Καλά, Βασίλη. Και πάλι στο θέμα μας επί όλων εκείνων που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο προφητικό του βιβλίο και που βέβαια η Αγία Γραφή, όπως είναι το βιβλίο, το προφητικό βιβλίο της Ισαΐα, είναι βιβλίο που έχει ισχύ όσοι ακριβώς και το Ευαγγέλιο, γιατί δεν έχει καμία απολύτως διαφορά εκείνος ο λόγος του Ευαγγελίου από αυτόν εδώ. Κύριος ελάλησε στον Ισαΐα, Κύριος λαλεί και στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, όλοι οι προφήτες, τάδε λέγει Κύριος, με αυτό το λόγο άρχισαν να απαγγέλουν την προφητεία τους. Επομένως, αφού ο Λόγος Κυρίου μένει στον αιώνα, όπως λέει η Γραφή, αιώνιος είναι και αυτός εδώ που έχουμε μπροστά μας. Πάντα οι προφήτες αποστέλλονταν σε περιόδους κυρίως βαθυτά της ηθικής κρίσεως. Βαθυτά της ηθικής κρίσεως. Και ο λόγος της αποστολής ήταν να αφυπνίσουν, να ξυπνήσουν τις συνειδήσεις από την έκρωση, το λίθαργο και την τύφλωση στην οποία είχαν περιέλθει οι άνθρωποι του Θεού. Επαναλαμβάνω, για ξύπνημα, για ένα άλλο είδος νεκρανάστασης, όχι σωματικής, αλλά κυρίως ψυχικής.
Και επειδή η αφύπνιση σε εκείνον που βρίσκεται σε κατάπτωση ψυχική δεν είναι καθόλου εύκολη και είναι δύσκολη, κυρίως γιατί αυτός που πρόκειται να αφυπνιστεί δεν δέχεται τον έλεγχο. Δεν το δέχεται τον έλεγχο, γιατί λέει και ο λαός, η αλήθεια είναι πικρή. Και ο λόγος του Κυρίου από στόματος προφητών για τους παραβάτες, πάσης φύσεως παραβάτες, ήταν καυτερός, όχι πικρός, καυτερός. Και να σημειώσουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι φωνάζει ένας από τους προφήτες και λέει «Κύριε, τους προφήτας σου απέκτηναν». Όλους τους προφήτες τους έφαγε μαχαίρι. Το μαχαίρι εκείνων στους οποίους ασκούσαν τον έλεγχο οι προφήτες. Και βέβαια δεν υπήρχε εξαίρεση. Από τον φτωχό μέχρι τον πλούσιο και από τον απλό πολίτη μέχρι αυτόν που κυβερνούσε και ήταν στην κορυφή. Γι' αυτό φωνάζει και ο Δαβίδ. Πάντες εξέκλειναν. Πάντες εξέκλειναν. Πας στο δρόμο και άμα ξεφύγεις από το δρόμο με το αυτοκίνητο, πέφτεις στον δρόμο και σκοτώνεσαι. Αυτό σημαίνει εκκλίνω, δηλαδή φεύγω από το δρόμο. Ο πάντες εξέκλειναν και προσθέτει άμα ηχριώθησαν. Όταν έγιναν εντελώς διεφθαρμένοι, εντελώς άχρηστοι. Και αφού ο προφήτης αποστελόταν για να ξυπνήσει, για να αναστήσει, έπρεπε σίγουρα να αντιμετωπίσει την έθρα εκείνων που ήσαν νεκροί και τους οποίους ενοχλούσε. Και επειδή ενοχλούνταν όλοι οι παρεξεκλεινόμενοι, ενοχλούνταν, γι' αυτό και τον οδηγούσαν στο θάνατο τον προφήτη. Άρα λοιπόν τους προφήτες σου απέκτηναν. Και διαβάσαμε ένα μέρος πολύ μικρό από τον προφητικό λόγο, και μας έχει μείνει όχι ένα μέρος μικρό, μπορεί να μείνει πολλά, αλλά εμείς αποσπασματικά θα πάρουμε εικόνα. Επαναλαμβάνω, της βιωτής, δηλαδή του τρόπου ζωής των ανθρώπων της εποχής του. Γιατί μην έχουμε την εντύπωση ότι οι εποχές διαφέρουν μεταξύ τους. Καμία απολύτως διαφορά. Η διαφορά είναι μόνο σε ένα σημείο. Τότε δεν είχε έρθει ο Χριστός. Υπάρχει ελαφρυντικό. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο του Κυρίου και αν κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια στην παρουσία του Κυρίου και στο λόγο του, είμαστε σε χειρότερη μοίρα. Δεν είναι δική μου αναφορά αυτή. Την έχουμε προσέξει, την έχουμε ακούσει όλοι. Την έχει πει ο Κύριος. Πολλοί, λέει, από την εποχή του Αβραάμ, και ο ίδιος Αβραάμ, λέει ο Κύριος,
ζητούσε να δει την ημέρα την εμή, τη δική μου ημέρα, δηλαδή να με δει ως άνθρωπος στη γη. Επιθυμούσε ο Αβραάμ και δεν με είδε. Και συνεχίζει, την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος, τα Σόδομα και τα Γόμορα θα είναι, λέει, σε καλύτερη μοίρα, σε καλύτερη μοίρα από εκείνους που έζησαν και ζουν μετά Χριστόν και αρνούνται το λόγο του Κυρίου και ζουν σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Στην πλάστηκα δηλαδή θα είναι οι Σοδομίτες στην καλύτερη μοίρα από την εποχή μας, που έχει τα ίδια στοιχεία με εκείνη την εποχή. Σε πολύ καλύτερη μοίρα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα, κανένα απολύτως δικαίωμα, κανείς μας, μα κανείς μας, να πει εγώ είμαι βαπτισμένος και είμαι καλός χριστιανός. Γιατί θα σηκωθούν οι προ-Χριστού Εβραίοι στην εποχή του Ιωάννου του Προδρόμου που ζούσαν και πάωξαν το δρυμύτατο έλεγχο του Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί λέτε είστε παιδιά του Αβραάμ? Τη στιγμή που δεν ζείτε σαν τον Αβραάμ, όπως ζούσε ο Αβραάμ, κάτω από το λόγο του Κυρίου. Το ίδιο θα ακούσουμε και εμείς. Γιατί μιλάτε και λέτε ότι είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί τη στιγμή που απορρίπτετε με το βίωμά σας αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιολογηθούμε γιατί είμαστε καλοί χριστιανοί, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί μόνο και μόνο επειδή είμαστε βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Σας θυμίζω τι είπε ο προφήτης στην προηγούμενη σύλλαξη που τα είπαμε, που σύμφωνα με τον νόμο οι Εβραίοι τότε σύμφωνα με τον νόμο κάνανε ληστεία, πρόσφεραν θυσίες, σήκωναν τα χέρια και κάνανε προσευχή στο Θεό, επαναλαμβάνω, τον αληθινό Θεό. Το προσέξτε το πράγμα. Τον έκανε και όμως θα το επαναλάβουμε για να δούμε ότι αυτά τα τυπικά στοιχεία η όποια θυσία τώρα σε εμάς θυσία είναι να πάμε στην εκκλησία να δώσουμε ένα πρόσφορο κατά έναν τρόπο. Θυσία είναι αυτό. Να κάνουμε την νηστεία που λέει η εκκλησία όσοι μπορούν να την κάνουν γιατί η νηστεία δεν είναι κανόνας που αφορά απολύτως όλους, γιατί υπάρχουν και άρρωστοι και αδύνατοι και το καθεξή, εννοώ αδύνατοι στο χαρακτήρα δεν ξέρω πώς και δεν την αντέχουν την υποδυνηστία. Επαναλαμβάνω, ο κανόνας δεν αφορά όλους, όμως η ποιότητα όλους μας ενδιαφέρει. Και τι εννοώ ποιότητα? Να αποκτήσουμε ήθος σαν εκείνο που ζητάει το Ευαγγέλιο, που λέει ημίσεστε το φως του κόσμου. Επαναλαμβάνω, ό,τι και αν προσφέρουμε, εάν απουσιάζει από την οποιαδήποτε προσφορά μας, καλή προσφορά, να είναι καλή προσφορά, αν απουσιάζει το ήθος το ευαγγελικό, να πάω ένα παράδειγμα, μας το έχει πει και ο Κύριος, δίνεις ελεημοσύνη και σε βλέπει ο Βαγγέλης και λέει, κοίταξε που κάνει ελεημοσύνη, λείπει το ήθος από μέσα, γιατί θα πει μπράβο Βαγγέλης. Εκκλησιάζεσαι και ο εκκλησιασμός σου αφορά να σε δει κάποιο σύνολο εκεί μέσα και να πει τακτικά εκκλησιάζεται ο Κώστας ο Αδάμ. Λείπει το είδος από εκεί μέσα. Και κάθε έργο που
Δεν υπάρχει η ποιότητα στην ουσία, δεν έχει καμία αξία. Καμία απολύτως αξία. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα έργα. Δηλαδή τι, κάνουμε μία χώρα εσπερίδα, μία χώρα εσπερίδα κάνουμε. Να μαζέψουμε λεπτά για να δώσουμε λαϊμοσύνη. Το μεν έργο το πρώτο είναι εκτός Χριστού, πέρα για πέρα, εκτός Χριστού, πέρα για πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε η χώρα εσπερίδα μας βοηθάει να κάνουμε φιλανθρωπικό έργο. Αυτοί που θα δεχτούν τα χρήματα θα ωφεληθούν, και εσύ όμως θα βλαφθείς. Γιατί δεν ακολουθεί τον δρόμο τον ίσιο. Δεν μιλάει. Θα κάνεις θυσία για να κάνεις ελεημοσύνη, δεν και θα χορέψεις όλη τη νύχτα. Θα κάνεις προσευχή για να κάνεις ελεημοσύνη. Μου λέγει ο Παΐσιος, κάνε προσευχή να στείλει στην Πιάφρα ο Θεός ψωμί να φάνε οι πεινασμένοι. Αυτός το καταλάβαινε γιατί μου το λέει. Δεν το ξεχνάω. Κάνε προσευχή. Γιατί μου είχε πει ένα παράδειγμα. Ότι πολεμούσαν οι Εβραίοι με ένα λαό πάνοπλο και αυτοί δεν είχαν ούτε αριθμό στρατιωτών ούτε όπλα. Και λέει ο Θεός, άκου να σου πω, στο Μωυσή μόνο το είπε ή στον Ααρών, Ιησού του Ναβί, κάπως έτσι. Άκου να σου πω, μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου εγώ. Ας μην έχεις όπλα. Και όταν ήρθε η ώρα να γίνει η αναμέτρηση, λέει έπεσε σμήνος από σφίγγες και κάνανε σαν να ήταν χίλια άρματα μάχης. Και ετράπησαν σε φυγή, λέει η εχθρή. Ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει. Λοιπόν, εκτός του ότι ό,τι και αν προσφέρουμε με δόλο, όταν το προσφέρεις και έχεις και σκέπτεσαι κάποια οποιοδήποτε απολαβή, έχει δόλο μέσα αυτό, έχει δόλο μέσα. Επαναλαμβάνω ότι ό,τι και αν προσφέρουμε δεν γίνεται καθόλου μα καθόλου δεκτό από το Θεό. Αντίθετα, το χαρακτηρίζει ο Θεός με το στόμα του προφήτη, μίασμα, μόλισμα. Είναι δηλαδή βδελικτόν, το συχαίνεται ο Θεός εκείνο το έργο. Εκείνο το έργο το καλό, που είναι καλό στην ουσία, αλλά χάνει την αξία του λόγω της ποιότητάς του. Πρέπει να έχει και ποιότητα αυτό το έργο που γίνεται. Και φωνάζει λοιπόν εδώ, ακούσατε λόγων Κυρίου άρχοντες Σοδόμων. Δεν μιλάει για αυτούς μόνο ο προφήτης, μιλάει και για μας. Τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναλαμβάνω έχουμε και ονομάζει τους άρχοντες, την κεφαλή, Σοδομίτες. Προσέχετε νόμον Θεού, λαός Γομόρας. Το λαό το ονομάζει λαό Γομόρας, Σόδομα και Γόμορα δηλαδή. Δεν υπάρχει λοιπόν από εκεί μέσα κάποιον να τον εξαιρέσει και να πει υπάρχει ένας μόνο, υπήρχε ένας μόνο. Σώθηκε βέβαια. Ήτανε του Θεού άνθρωπος ολόκληρο, δεν ήτανε. Λοιπόν, οπότε αφού δεν υπήρχε, ας το προσέξουμε, μίλησε ο Κύριος και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Κανένας δεν άκουσε. Δεν έφαγε η οργή του Θεού τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η οργή του κακού. Το κακό ονομάζεται θεομηνία. Δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί. Το κακό είναι εκείνο που τιμωρεί τον άνθρωπο. Αν ξεσηκώνουν τα στοιχεία της φύσεως, δεν τα ξεσηκώνει ο Θεός. Εμείς τα ξεσηκώνουμε. Πού είναι να δούμε τα παλιά φαινόμενα τα φυσιολογικά στις γερικές συνθήκες. Ποιος τα έφερε σε αυτό το σημείο ώστε να μην λειτουργούν φυσιολογικά. Να μην υπάρχει ούτε φθινόπωρο ούτε άνοιξη.
να υπάρχει κατευθείαν χειμώνα καλοκαίρι και ό,τι υπάρχει καιρικό φαινόμενο να είναι ακατάστατο μέσα στον χρόνο. Εντός ακατάστατο. Εμείς τα φτιάξαμε έτσι. Δεν είχαν γίνει έτσι. Και αυτά ξεσηκώνονται εις βάρος μας. Και εμάς χτυπάνε. Και το παρατηρούμε. Το ίδιο και τότε. Τα Σόδομα και τα Γόμορα έπεσαν και καταποτίστηκαν από υπετιότητα δική τους. Λέει λαός Σοδόμων. Δεν λέει το έφεξε ο Θεός αυτό. Λαός Γομόρας. Ούτε και αυτό το κάνει ο Θεός. Κάθε εποχή, σύμφωνα με τον λόγο του κυρίου, που έχει τα γνωρίσματα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, δεν πάβει να φέρνει το όνομα εποχή Σοδόμων και Γομόρας. Απευθύνεται λοιπόν και μας λέει ο προφήτης, τι μη το πλήθος των θυσιών ημών, γιατί μου προσφέρετε θυσίες, δεν μου χρειάζονται. Ο προφήτης εδώ είναι Ισαΐας, αλλού ο προφήτης Δαβίδ, λέει, εάν θέλω, λέει, κάτι από αυτά που προσφέρετε, δικά μου είναι, εγώ τα έκανα. Δεν τα φτιάξατε εσείς. Επομένως, μου τα προσφέρετε με λερωμένα χέρια, είναι απαράδεκτα. Δεν τα δέχομαι. Λέει, τι μη το πλήθος στο θυσιό, λέει ο Κύριος, πλήρης ημί ολοκαυτωμάτων. Τότε πρόσφεραν τις θυσίες και καίγαναν το ζώο ολόκληρο στο βωμό επάνω. Όταν το καίγαν ολόκληρο ήταν ολοκαύτωμα. Ολόκληρο και εγώ ήταν ολοκαύτωμα. Και λέει, τι μου τα προσφέρετε τα ολοκαυτώματα. Και ούτε αίμα τράγων και ταύρων και τράγων βούλωμε. Δεν θέλω πάλι να μου προσφέρετε, γιατί είχαν και θυσίες διέματος, αίμα ταύρων και τράγων. Και αυτά μολυσμένα ήσαν. Ούτε ακόμα επιθυμώ, αυτό να το προσέξουμε. Άραγε, αν ο Θεός επέτρεπε σε ένα προφήτη και έρθει και δει τα κατάντια που έχουν οι ιεροί ναοί σε ημέρες γάμων και βαπτίσεων, άρα γιατί θα έλεγε σε ημέρες γάμων και βαπτίσεων τα κατάντια που έχει, γιατί εδώ λέει, το προσέξουμε, ουδάν έρχεστε οφθήνεμοι, ούτε όταν ερχόσαστε στο ναό για να κάνετε την παρουσία σας και να σας δω και να μου ζητήσετε, το θέλω, δεν το θέλω και το πράγμα. Το προσέχετε, ούτε και αυτό το θέλει. Τις, το παραλαμβάνω, ουδ ανέρχεστε, ούτε όταν ερχόσαστε, οφθήνε για να παρουσιαστείτε και να σας δω, τις γαρ εξεζήτησε τα αυτά, ποιος σας τα ζήτησε αυτά. Τα ζητούσε ο Θεός, προσέξτε το, μέσα από τον νόμο. Αλλά όχι όπως τα είχαν φτιάξει αυτοί. Τα είχαν εντελώς διαστρέψει. Και κάναν την παρουσία με ένα πρόσωπο ψυχής μαύρο, βάλουμε μέχρι κάτω. Και επιπλέον υπερηφανεύονταν για τη μαυρίλα που είχαν. Δεν φτάνει άλλο να μαυρίσεις και να πεις Θεέ μου, μαύρισα, συγχώρεσέ με, και άλλο να μαυρίσεις και να υπερηφανεύεσαι γιατί είσαι μαύρος. Ενώ είσαι άσπρος στην ουσία. Έτσι έκανε ο Θεός. Τις, επαναλαμβάνω, γάρ εξεζήτησε ταύτα εκ των χειρών ημών, απ' τα χέρια σας δεν τα ζήτησα. Ου προστίσεστε εάν αφείτε σε μίδρα κλπ. Λέει, ακούστε με, λέει, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα από τον ναό που ερχόσαστε, οποιαδήποτε θυσία και αν κάνετε, γιατί να φέρει εδώ στη σειρά θυσίες. Και ακόμη,
τα νουμινία Σιμών. Νουμινιά είναι η πρωτοχρονιά δική μας και η πρωτομηνιά. Αλλά κυρίως η πρωτοχρονιά είναι δική μας. Σημειώστε το αυτό. Τι γίνεται την πρωτοχρονιά. Σημειώστε το τι γίνεται την πρωτοχρονιά. Κάθε άλλο παρά να γιορτάσουμε τον Άγιο Βασίλη και την περιτομή του Κυρίου που έχουμε. Έχουμε δύο, τη μεγάλη γιορτή περιτομής του Κυρίου και τον Άγιο Βασίλη. Θυμάμαι τον Αΐγνιστο τον Κόντογλου, ένα συγγραφέα μεγάλο, που εκεί αναφέρει ότι ο Άγιος Βασίλης πήρε, λέει, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, τα πόδια του, τριμμένα ράσα και πήγε να κάνει περιοδεία. Αλλά δεν έκανε την περιοδεία σε μεγάλες πόλεις, πήγε σε ένα βουνό και εκεί βρήκε ένα σοπάνι με τη γυναίκα του, ένα φιλοξενούμενο και ένα μωρό παιδί. Του στρώσε ένα τραπέζι από ό,τι θέλει να διδάξει εκεί ο συγγραφέας. Θέλει να πει ότι φεύγει από τις μεγάλες πόλεις ο Άγιος Βασίλης στις μέρες εκείνες. Δεν κάθεται. Σαν το Θεό που λέει δεν χρειάζομαι τις εορτές σας. Το καταλαβαίνετε καλά και το πράγμα. Λοιπόν και οι Άγιοι το ίδιο κάνουν. Πήγε λοιπόν στη στάνη, τον καλοδέχτηκε, λέει, ο φτωχός εκείνος βοσκός που δεν είχε στην ουσία να φάει, αλλά φιλοξενούσε και έναν. Δεν είχε να φάει, φιλοξενούσε και έναν. Όταν το έβαλε να φάει του Αγίου, αναφέρει, καθίσαν στο τραπέζι και τον ρωτάει, δε μου λες παππούλη, σήμερα άραγε, πού θα είναι ο Άγιος Βασίλειος. Σε μένα αποκλείεται να είναι ο Άγιος Βασίλειος. Εγώ τι να βρει σε μένα, λέει. Εγώ είμαι φτωχός, είμαι ρακέν, θα είναι σε κανένα δεσπότη, σε κανένα βασιλιά, σε κανένα άρχοντα, λέει, εκεί θα πάει. Ο νοόν νοήτο. Ούτε σε βασιλιά ήτανε, ούτε σε πλούσιο μεγάλο, ούτε σε κανένα υψηλό πρόσωπο της γης, ούτε και σε δεσπότη. Βέβαια, εδώ δεν παίρνουμε σβάρνα όλους, προς Θεού. Αλλά εκεί, ο Κόντογλου λέει ότι δεν πήγε εκεί και πήγε εκεί. Γιατί ήταν ο Άγιος των φτωχών ο Γερός Ήλιος. Τον φτωχόν ο Άγιος. Γέμισε με δώρα τη φτώχεια. Γι' αυτό γίνονται δώρα του Ιωβασιλείου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι απόν ο Θεός την πρωτοχρονιά από τα σπίτια των πάρα πολλών χριστιανών, των βαπτισμένων. Απόν, πέρα για πέρα. Γιατί είναι και αυτοί απόντες την επόμενη μέρα από την Εκκλησία. Είναι απόντες. Και μην λέμε ότι γιορτάζουμε πρωτοχρονιά, όσοι τη γιορτάζουν έτσι. Και ο Θεός λοιπόν φωνάζει και λέει, δεν ανέχομαι. Τι δεν ανέχομαι? Την πρωτοχρονιά, τις Κυριακές τις δικές μας σήμερα, την προηγούμενη γλεντάνε και την επόμενη κοιμώνται. Δεν τις τέτοιες Κυριακές δεν τις θέλει. Και τις εορτές σας όλες, τις μισή η ψυχή μου, τις μισή η ψυχή μου. Μιλάει με το στόμα του προφήτου ο Θεός. Γεννήθη τέμι εις πλημονήν, ουκέτε ανήθη της αμαρτίας ημών. Λέει, με μπουχτίσατε από αυτές τις γιορτές, που δεν τις δέχομαι και τις συχαίνομαι, και ακόμα ουκανίσω τα αμαρτίας ημών. Δεν υποφέρω, ούτε θα υποφέρω στο μέλλον, τις αμαρτίες σας. Δεν τις αντέχω. Εξ ονόματος του Θεού μιλάει ο Θεός να μην αντέχει, είναι δυνατόν? Όμως θέλει να κουνήσει, θέλει να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που κάνει δεν είναι Κυριακή, αυτό που ζει την ημέρα, την πρωτοχρονιά, δεν είναι πρωτοχρονιά και κάθε μεγάλη γιορτή, γιατί λέει και θα σε εορτάσει, μου λέει μέσα, μιλάει εορτή, μιλάει πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά, μιλάει και Κυριακή.
και λέει «Είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Δεν σκότωσα, δεν έβλαψα, δεν αδίκησα». Αυτή η τριάδα τα λέει όλα. Λοιπόν, όμως υπάρχει περίπτωση να αλλάξει στάση ο Θεός σε αυτές τις πρακτικές των ανθρώπων, και αυτή η περίπτωση είναι σαν και αυτοί που έδειξαν οι Νινεβίτες. Πήγε ο Ιωνάς και φώναξε. Σε τρεις ημέρες τερματίζει τη ζωή η Νινεβή. Δεν θα υπάρχει κανένας. Έτσι κήρυξε ο... Και όμως, όχι μόνο τρεις, ζήσαν οι Νινεβίτες στη συνέχεια πολλές ημέρες, γιατί άλλαξαν στάση ζωής. Άλλαξαν στάση ζωής. Μετανόησαν, λέει. Και βάλανε, λέει, στάχτη και χώμα στο κεφάλι και κλαίγανε. Και λέγανε, είμαι το Θεέ μου. Άμα αλλάξει στάση ζωή ο άνθρωπος, τότε φαινομενικά αλλάζει και η στάση του Θεού. Φαινομενικά. Ο Θεός είναι πάντα ίδιος. Δεν οργίζεται ποτέ. Επαναλαμβάνω, αυτό που χαρακτηρίζεται ως θεϊκή οργή μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η κακία που τρώει τον άνθρωπο. Αυτή τρώει τον άνθρωπο. Μόνο το κακό σε βασανίζει και σε ταλαιπωρεί. Κάνε κάποιο κακό που να σου στοιχήσει και να δεις πώς θα το βασανίζεσαι για να παραγείς. Εάν λοιπόν, λέγει, εσείς πληθείτε με τη μετάνοια, το λέει εδώ, και ακόμα τον εκείνον που εσείς αδικήσατε με κάθε τρόπο, δεν υπάρχει αδικία μόνο να τον πάρεις να σου σκάψει, να σου εργαστεί και να του αφαιρέσεις από το μισθό του, βεβαίως είναι αδίκημα αυτό, αλλά αδικία είναι να του στερήσεις του αλλού την καλή τιμή που έχει και το καθαρό πρόσωπο. Αδικία είναι να το τιμάσεις το κορίτσι. Θα μου πεις σήμερα, τι είναι αυτά που λες. Εδώ γέμισε, φωνάζει ο Δαβίδ, όχι εγώ, επλήστη η γη, εδώ δεν κάνει εξαίρεση, λέει ο Δαβίδ, προφήτης και αυτός, επλήστη η γη τετραπόδων. Δεν βλέπει με δύο πόδια ανθρώπους. Και ήταν γεμάτη από ανθρώπους με δύο πόδια. Και λέει, και όμως ονομάζει εκεί, γέμισε η γη από τετράποδα. Και το εξηγεί παρακάτω. Έκαστος επί τη γυναίκα του πλησίον αυτού χρεματίζει. Σαν το άλογο, λέει, χλιμιντρίζει βλέποντας τη γυναίκα του πλησίον και με αυτήν ικανοποιεί τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει, επλήστη η γη τετραπόδων. Ναι, το έκανε και αυτός όμως. Ναι, αλλά η μετάνοια τι έκανε, μην το παίρνουμε κατά τον τρόπο έτσι. Εδώ μετάνοια. Κουνάει το κουδούνι ο Θεός, ναι, έκανε και κάτι άλλο. Ήταν άρχοντας, τα είχε όλα και φώναζε δυνατά. Μην έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Λέει, μη πεποίθατε επάρχοντας, ίσου και στη σωτηρία. Στους άρχοντες δεν υπάρχει σωτηρία. Μην έχετε εμπιστοσύνη. Το λέει και αυτή ήταν άρχοντας όμως. Δεν το λέει ο Κώστας ο Αδάμ, ούτε κάποιος άλλος. Που σημαίνει και κύρος και αξία. Λέει και άλλα ο Δαβίδ που τα πήρε από το πνεύμα του Άγιο και τα έγραψε μέσα, στο ψαλτήρι μέσα. Λοιπόν, εάν λοιπόν, λέγει, εσείς πλύνετε καλά τα χέρια της ψυχής σας και λουστείτε, δεύτε διαλεκτόμεν. Ελάτε να κάνουμε συζήτηση. Ελάτε να κάνουμε συζήτηση. Δηλαδή, ζητάει ο Θεός να πάει ο Α, ο Β να συζητήσει μαζί του μετά από τη μετάνοιά του. Μετά από την αλλαγή του. Τότε τον δέχεται. Μας θέλει σε διάλογο ο Θεός. Προηγουμένως διαβάσαμε και είπαμε, τον είδαμε να λέει, μην έρθετε στο ναό, δεν σας δέχομαι, σας ηχαίνομαι.
με τέτοια κατάσταση που, σε τέτοια κατάσταση που βρισκόσαστε, θεληματικά, τυφλά, νεκρά, καθίστε εκεί που είσαι, μου λερώνατε το ναό. Αλλάξτε τρόπο ζωής και πώς θα το αλλάξετε, τότε ελάτε να συζητήσουμε. Τότε ελάτε να προσευχηθείτε. Τότε ελάτε να δώσετε την προσφορά σας στην Εκκλησία. Τότε ελάτε να ζήσουμε μαζί. Είναι αυτή, είναι απαραίτητος όρος, απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Αλλιώς όλα όσα κάνουμε είναι μία σιγαμάρα απέναντι στον Θεό. Και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό είναι ακριβώς. Μόνο κοροϊδεύουμε. Τη ζημιά που κάνουμε και συνεχίζω. Επειδή τα αυτιά, όχι τούτα εδώ, τα άλλα παραμέσα, είχανε παχύνει, δέρμα υποποτάμου είχανε και δεν περνάγε τίποτα και δεν άκουγαν, όπως πολλοί από εμάς δεν ακούμε, τον προστάζει ο Θεός να ακούσουμε τι του λέει. Αναβόησον ενισχύει και μη φύση. Αναβόησον. Φώναξε δυνατά. Και μη φύση. Και μη λυπάσαι. Και μη λυπάσαι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτός που κάνει το κακό θέλει να μην υπάρχει κανένας καλός, για να μην ενοχλείται, για να μην ενοχλείται. Του λέει, άκουσε, δεν θα τον λυπηθείς, φώναξε τον να τα ακούσει, θα τον κόψει κρύος υδρότας, μην τον λυπάσαι, να τον κόψει κρύος υδρότας. Να καταλάβει ότι στρέφεται κατά εαυτού, κατά της πόλεως, κατά του κόσμου, κατά Θεού, κατά αναλογία. Μην λυπάσαι λοιπόν, ως σάλπιγγα ύψωσον τη φωνή σου, σαν να είναι σάλπιγγα η φωνή σου να ακουστεί. Ύψωσέ τη. Το ύψος σημαίνει, δεν σημαίνει απλώς να φωνάξει δυνατά ο προφήτης, να κουράσει τα σωτικά του κατά τρόπο. Όχι. Ο προφήτης θα ελέγξει, αλλά επειδή έβλεπε ο Θεός τα κατάντια και δεν άκουγαν, είναι σαν το έλεγε, την προσπάθειά σου μην την αφήσεις να επιμείνεις, να επιμείνεις να ελέγξεις. Αυτό είναι το νόημα. Γιατί ο έλεγχος είναι αφυπνιστικός σε εκείνους που βρίσκονται και κοιμώνται, όχι σε όλους βέβαια, αλλά αφορά κυρίως πάντα τη μερίδα εκείνη που θα ακούσει. Γιατί δεν ακούνε ποτέ όλοι. Μήπως ο Κύριος δεν... Αυτό δεν έκανε. Είπε ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Και από όλη τη γη λέει θα είναι μια κούφτα ανθρώπων που θα με ακολουθήσει. Μια κούφτα από ανθρώπους. Αλλά το Ευαγγέλιο τούτο, αυτό του Κυρίου μας, ο λόγος του Κυρίου που γράφεται στο Ευαγγέλιο, όσοι προφήτες, κηρυχθήσετε, κηρυχθήσετε, πάση τη κτήση. Θα ακουστεί και εις τα πέρα της Οικουμένης τα ρήματα αυτό. Θα ακουστούν τα ρήματα του Κυρίου στα πέρα της Οικουμένης. Αλλά δεν θα τα αποκριθεί ολόκληρη η Οικουμένη. Ένα μικρό ποσοστό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ας το καταλάβουμε καλά. Λοιπόν, και ανάγγειλον το λαό μου τα αμαρτήματα αυτών και το οίκο Ιακώβ τα σανομίας αυτών. Να τους αναγγείλεις χτυπητά τα αμαρτήματα. Το και το και το και το. Ονομαστικά. Και τι ονομαστικά είναι όλα. Και τα ανομήματα, λέει, τις ανομίες τους. Αμαρτία και ανομία σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Ανομία είναι να γνωρίζεις τον νόμο και να πας κόντρα να τον παραβαίνεις, και αμαρτία είναι να κάνεις την αμαρτία και γνωρίζοντας και μην γνωρίζοντας τον νόμο.
Πάλι όμως είναι ενάντια στο Ρώμα και το ένα και το άλλο. Παραβάτης γνώμου είναι στην ουσία και στις δύο περιπτώσεις. Να προσέξουμε λίγο. Εμέ, λέει το στόμα του προφήτη, αλλά σαν να είναι ο Θεός. Το εμένα το λέει ο Θεός. Ημέραν εξ ημέρας ζητούσει και γνώνο μου τα σοδούς επιθυμούσει. Κάθε μέρα με ζητάνε, με φωνάζουν. Όλοι. Παραβάτες και μη. Τυφλοί και μη. Όλοι. Τι λέει, δεν λέει, είμαι καλός χριστιανός. Γιατί να μην πάω στον παράδεισο. Και ζητάνε να γνωρίσουν τους δρόμους μου, επιθυμούν να γνωρίσουν το δρόμο μου. Σαν, και λέει, ως λαός δικαιοσύνη πεποιηκός, σαν να είναι λαός, λέει, που κάνει το καλό. Μου φωνάζουνε, με ζητάνε, προσέξτε πάρα, είπαμε, είναι λαός που έχει φύγει, ξεφύγει εντελώς. Και έχουν τη συνέστηση, αυτός ο λαός, ο παραστρατημένος, το πούμε έτσι, έχει την αντίληψη ότι βαδίζει το δρόμο του Θεού. Αυτό είναι το φοβερό κακό. Να είσαι μέσα στο κακό και να λες, έτσι θα φτιάξει ο Θεός. Δεν λέει, πώς μας θα φτιάξει ο Θεός έτσι. Και το κακό Θεός το έκανε και το καλό Θεός το έκανε. Και εσύ είμαι στο κακό και λέει, μα Θεός το έχει φτιάξει έτσι. Ο πόρνος λέει, αφού είναι ο Θεός, γι' αυτό έχει φτιάξει τη γυναίκα. Και σου λέει, είμαι κι εγώ, εντάξει, στον δρόμο του Θεού είμαι. Ζητάω τον δρόμο του Θεού. Μέσα στην αμαρτία και έχεις τη συνέστηση, την οτροπία, τον τρόπο σκέψης, όπως θα το πες εδώ, ότι είσαι σαν εκείνο που βαδίζει καθαρά τον δρόμο του Θεού. Και το λέει και παρακάτω. Και κρίσιν Θεού μη εγκαταλείπως. Και λέει, τον νόμο του Θεού εγώ δεν τον αφήνω, λέει. Και μέχρι εκεί φτάνει η ασυνειδησία. Εκεί φτάνει η ασυνειδησία. Και προχωράει. Λέγοντες, τι ό,τι ενιστεύσαμε και ουκίδες, και μετά αποκτούν και θράσος. Και λέει, μα Κύριε, μη νηστεύουμε, δεν το βλέπεις. Το λέω σε απλή γλώσσα, το καταλάβετε. Νηστεύουμε. Πολλοί δεν λένε. Νηστεύω, κάνω και λοιπά. Αρισέ. Η δε καρδία, λέει ο Κύριος, το λέει αυτό, ο Κύριος μας. Ο λαός αυτός τες χίλεσι με τιμά, με τα χείλη του μόνο, απ' έξω εδώ, απ' έξω, μου προσφέρει τιμή. Η καρδιά του όμως πόρο απέχει απ' εμού. Είναι πολύ μακριά από μένα. Ο λαός ούτως, το λέει ο Κύριος, τες χίλεσι με τιμά, με τα χείλη μόνο με τιμάει. Η καρδιά του όμως πόρο, σημαίνει πολύ μακριά από μένα είναι. Πόρο απέχει απ' εμού. Και ακόμη, κοιτάξτε να δείτε κάτι, ταπεινώσαμε τα ψυχάς ημών και ουκ έγνος. Εμείς, Κύριε, κάναμε τέτοια ταπείνωση στις ψυχές μας και δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Εν γάρτες ημέρες των νησιών ημών ευρίσκεται τα θελήματα ημών. Αυτό είναι το φοβερό. Απαντάει ο Κύριος. Λέει, εμείς Κύριε, ταπεινώσαμε, σημείς ταπεινώσαμε, κάναμε τον εαυτό μας σκελετό από την νηστεία και δεν το βλέπεις. Για σένα το κάναμε. Και απαντάει, εν τες ημέρες των νηστιών ημών ευρίσκεται τα θελήματα ημών. Τις ημέρες που είναι τοποθετημένες οι νηστείες, δεν κάνετε θελήμα μου, νηστεία κάνετε, αλλά βρίσκετε τα δικά σας θελήματα. Κάνετε αυτό που εσείς θέλετε. Όχι το γεννηθεί το θελήμα σου, αλλά τα δικά σας θελήματα.
Βλέπετε ότι, και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, προσφέρει νηστεία απαράδεκτη. Γιατί είναι για να δικαιολογήσει κάποιες καταστάσεις η νηστεία, να καλύψει τα κακώς γενόμενα. Τέτοια νηστεία, στόπ του λέει, δεν τη δέχομαι. Και λέει, κάνετε τα θελήματα τα δικά σας. Λέει, και το λέει παρακάτω, εσείς νηστεύετε και από την άλλη πλευρά χτυπάτε με τη γροθιά σας τον φτωχό. Το καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα. Με τη γροθιά σας χτυπάτε τον φτωχό. Εννοεί συμπεριφορά, δεν είναι ανάγκη να το χτυπείς γροθιά τον άλλον. Όταν εσύ έχεις και περάσεις τον φτωχό και δείχνεις ότι έχεις και αυτός πεινάει, γροθιά του δίνεις. Το καταλαβαίνει αυτός, εγώ δεν καταλαβαίνω που τρώω, αυτός το καταλαβαίνει όμως. Λέει, δεν βλέπει ότι δεν έχω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι για να γελάμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι, το λέει καθαρά εδώ. Λέει, τύπτετε πυγμές, χτυπάτε με τη γροθιά, με την πυγμή σας, των ταπεινών. Ταπεινός εδώ είναι εκείνος που δεν έχει να φάει, που είναι φτωχός, που δεν έχει αντιθεί. Με τη συμπεριφορά σας λοιπόν εσείς, του δίνετε να καταλάβει. Γιατί μη νηστεύετε σήμερα, γιατί μου νηστεύετε, τι αντί κάνω την νηστεία τώρα, δεν τη θέλω. Έτσι πως είστε, δεν τη χρειάζομαι. Ακουστήνε κραυγή τη φωνή ημών και ζητάτε, όταν μου μιλάτε να ακούσω τη κραυγή σας, δεν την ακούω. Καθόλου δεν ακούω. Ούτε αυτήν την νηστεία να εξέλεξάμε. Όχι, δεν διάλεξα εγώ ο Θεός αυτή την νηστεία. Αυτή είναι η δική σας νηστεία. Την ημέρα λέει να ταπεινώνετε τον άνθρωπο και την ψυχή του τον ταπεινό με τη συμπεριφορά σας. Και την ημέρα νηστεύεται. Η μέρα νηστείας τέτοια δεν τη δέχομαι. Και συνεχίζει. Λέει κάτι πολύ φοβερό. Ουδαν κάψεις ως κρίκον το τράχυλό σου, ούτε λέει αν από την νηστεία σκευρώσεις και γυρίσεις σαν κρίκος το κορμί σου από την νηστεία, από την πολύ νηστεία άμα της στραβώσεις το κορμί σου την κάνεις σαν κρίκο, ούτε τότε θα τη δεχτώ την νηστεία σου, λέει. Προσέχετε μερικές φορές τι, πόσο στραβά φέρουμε την νηστεία. Νομίζουμε ότι αυτό το έργο, το ίδιο νηστεία, δεν τρώω δηλαδή, μπορεί να μου δικαιολογήσει ό,τι κακό έχω κάνει. Μου κλείνει τα μάτια και μου λέει να κάνω το έργο, κάνεις έργο του Θεού. Τέχνη διαβόλου αυτή. Τέχνη διαβόλου αυτή. Εδώ λέει, και αν σκευρώσεις από την νηστεία, είσαι έτοιμος να πέσεις κάτω, μόνο επειδή νηστεύεις δεν έχεις το δικαίωμα, να πεις ότι είναι νηστεία αυτή. Αυτό λέγεται διαστρέβλωση νηστείας. Διαστρέβλωση νηστείας. Ουχήτη αυτήν νηστεία να εξελεξάμει. Εγώ δεν διάλεξα, λέει ο Θεός, τέτοια νηστεία. Και λέει παρακάτω, λύσε πάντα σύνδεσμον αδικίας. Θα σπάσεις κάθε σύνδεσμο αδικίας που κάνεις. Επαναλαμβάνω, αδικία έχει γενικό περιεχόμενο. Δεν έχει μόνο αυτό να του πάρει στο νου τον υδρότα και να του ρουφήξεις το αίμα μόνο αυτό. Όχι. Απλώνεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Κάθε τι που εγγίζει την τιμή του άλλου με οποιοδήποτε τρόπο είναι αδικία. Κάθε τι που εγγίζει, οτιδήποτε είναι αυτό. Λοιπόν, όταν εμείς σπάσουμε τα δεσμά από κάθε περίπτωση αδικίας σε βάρος του αλουνού, τότε να νηστέψουμε. Τότε να νηστέψουμε. Και ακόμα λέει,
διάλυε στραγγαλιά βιαίων συναλλαγμάτων. Λέει να διαλύσεις τις διεστραμμένες συμφωνίες αναγκαστικών και κάτω από τη δύναμη της βίας συμφωνιών. Ακόμα λέει γίνονται εδώ μπορεί κανείς να βάλει ακόμα και τους τοκογλύφους. Και εκεί πάλι αδικία είναι. Εκεί που γίνεται τοκογλυφία αν δεν γίνει αδικία. Είναι αυτό βίαιο συνάλλαγμα. Να του δώσεις 10 και να του πάρεις 1 εκατομμύριο. Βίαιο συνάλλαγμα. Κοινωνίες που στηρίζονται εκεί δεν έχουν χρόνο ζωής. Γιατί έτσι ήταν και εδώ τα πράγματα. Και ο Θεός τούμπαρε τα πράγματα. Τα τούμπαρε ο Θεός. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει διαφορά και στις κοινωνίες. Λέει, το κακό πάντοτε που γίνεται έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και λέει τώρα, δώστε στο πεινασμένο άρτο, δώστε, βάλε τους άστεγους στο σπίτι σου, βάλε τους άστεγους στο σπίτι σου, ντύσε το γυμνό και τάισε τον από, τα δικά σου, από τον δικό σου ιδρώτα, από αυτά που εισπήρε εσύ, εδώ εννοεί δικό σου ιδρώτα. Τότε θα δεις πολύ γρήγορα το φως, να ανατείλει ο ήλιος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τότε θα νιώσεις τη χαρά που εγώ σου ζητάω. Τότε θα νιώσεις. Αλλιώς δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα. Τότε βοήσει, τότε θα γονατίσεις, θα μιλήσεις στο Θεό, ας μη φωνάξεις, μέσα σου ενδιάθετα θα του μιλήσεις, και λέει, εισακούσετε σου, θα σε ακούσει. Και τι θα σου πει ο Θεός, έτι λαλούντο σου, ιδού πάρει, ενώ ακόμα θα μιλάς στο Θεό, θα σου πει, να τους, εδώ είμαι. Με την άλλη συμπεριφορά σου, όσο και αν φωνάξεις, δεν σε ακούω. Με τούτη συμπεριφορά, σε ακούω. Από ότι καταλαβαίνουμε, τελειώνω. Δύο καταστάσεις υπάρχουν. Η μία να αφυπνίζεται κανείς με το ρήμα του Κυρίου, με το λόγο του Κυρίου, γιατί πάντα ο λόγος του Κυρίου είναι για να ξυπνάει. Και η άλλη κατάσταση είναι να είσαι πεθαμένος, να σου λέει ο άλλος, σου δίνω ζωή και να λες, δεν θέλω τη ζωή, θέλω το θάνατο. Αυτή την κατάντια έχει ο σύγχρονος κόσμος. Και αυτά που είναι ο προφητικός λόγος έχουν αποθηκευθεί, βρίσκονται στα χέρια της Εκκλησίας μας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή η Εκκλησία μας ασκεί το έργο του Χριστού, το προφητικό, να ξυπνάει τις συνειδήσεις. Πάντως, ως κλέπτης ενυκτή, σαν κλέφτης που πάει τη νύχτα για να μην το δει κανείς, θα συμβεί ό,τι συμβεί χωρίς να περιμένουμε. Εννοώ, ό,τι κακό βρει τον κόσμο, θα το βρει πάνω στη χλυδή, πάνω στην απόλαυση, πάνω στις ειδονές, πάνω στα τραπέζια, στα γλέντια, θα το βρει έτσι σαν τις ημέρες του Νόε, σαν, θα κοιμώνται δηλαδή κατά τον δρόμο και θα έρθει σαν το κλέφτη και θα πει δώστε μου λόγο για αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, κανείς αν θα πει κάτι, ευχαριστώ. Αλλιώς αρκετά είναι. Να κάνω προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.
Πάτερ ημών που έχεις της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, διηγείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρανε τις οφειλέτες. Και μη σε ενέργειες ημάς φιλεύουμε, αλλά ρίσε ημάς από το κοπηλείο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εδώ ζήκας, πότε είχε ζήκας. Γαλλιά φασχάθηκε. Ε? Γαλλιά φασχάθηκε. Α, ήταν την πεσμονέδα, ήταν πεσμονέδα. Τι να κάνουμε. Μπορεί να...